Και ο πατέρας του βασιλιάς, για να τη φτιάξει την ψυχολογία, διοργάνωσε κοντοχτυπήματα, αγώνες, όπως ξέρουμε και κάνανε στο Μεσαίωνα. Ράβανε λοιπόν, πήρανε μέρος πολλά παλικάρια. Το Εργόπουλο του Βυζαντίου, το Ξεκουστό, τη Τσίπρου, το Ερωτόκριτος. Πήρε μέρος και ο δικό μας, ο κριτικός ο Χαρίδημος. Όταν λοιπόν ο Χαρίδημος σήμωσε να λάβει μέρος, μόλις τον είδε σπηλώνοντας, ο αφέντης της Καραμανίας, ήταν πρόγονος της Τουρκίας, του ζήλευε, και ήθελε να τον σκοτώσει. Και έλεγε ένα σωρό ψώματα. Και ο κριτικός δεν μπορεί να βαστάξει την προσβολή. Και πήρε θέλημα από του βασιλιά να μονομαχήσουν. Ο βασιλιάς βέβαια δεν ήθελε να τη βάλει να μονομαχήσουν. Αλλά άμα είδε και από είδε τσίφηκε. Αυτό λοιπόν την ιστορία λέει το παρακάτω τραγούδι, τη μονομαχία. Στο φόβο και μου δείξε το όνομα
καστούρου το αίμα και συμπερνώτη η ψυχή το άνθρωπο με παιδιά πάει να βρει του χαρωτά τα μαύρισμένα σπίτια. Σπιδόλιοντας και τέλειωσε ο χρόνος και έφυγε πίσω στον τόπο του πριν και σχολές και πόνους. Έπεσε τσίνο το θεριό που όλοι το μετρομάσα τσιγιατριές και δύναμες σαν έφαλα η γράση. Πολύ βαβόρα γίνει και δείξει.